Η ικανοποιημένος από την επιδημιολογική εικόνα της Κρήτης εμφανίστηκε από το Ηράκλειο ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο οποίος πραγματοποίησε συνάντηση με την διοίκηση και τους διευθυντές της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Η επιδημιολογική εικόνα της Κρήτης καταδεικνύει το γεγονός ότι η διαχείριση της πανδημίας έγινε με συντονισμό, με επιτυχία και τα αποτελέσματα, όπως είπα, το καταδεικνύουν. Η μάχη με την πανδημία του κορονοϊού δεν έχει τελειώσει, ωστόσο έχουμε καταφέρει πολλά, δήλωσε ο Βασίλης Κοντοζαμάνης, με τον ίδιο να εκφράζει τον προβληματισμό του για τις μεταλλάξεις του ιού και τις κόκκινες περιοχές στο νησί μας. Σίγουρα μας προβληματίζει, είπα και στην αρχή της τοποθέτησής μου, ότι η μάχη ακόμα δεν έχει τελειώσει. Έχουμε δρόμο ακόμα. Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Και παρακολουθούμε καθημερινά τα επιδημικά, τα επιδημιολογικά δεδομένα και αναλόγως προσαρμόζουμε τις αποφάσεις μας. Είδατε ότι αρκετές περιοχές της χώρας είναι στο κόκκινο. Αυτές τις τελευταίες ημέρες φαίνεται ότι υπάρχει μία αύξηση στα κρούσματα. Δεν είμαστε στο τρίτο κύμα. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε στη διάθεσή μας τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα μας δώσουν τη δυνατότητα να δούμε αν είμαστε στην αρχή ενός τρίτου κύματος, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Ο Βασίλης Κοντοζαμάνης αναφέρθηκε στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στην υλοποίηση του σχεδιασμού των προσλήψεων και στη λειτουργία 25 επιπλέον μονάδων εντατικής θεραπείας στο νησί μας. Που αφορά τη δημιουργία 25 επιπλέον νέων μονάδων εντατικής θεραπείας. Στη μάχη κατά της πανδημίας είναι και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας με 39 κινητές ομάδες, όπου έχει διεξάγει μέχρι σήμερα περισσότερα από 85.000 διαγνωστικούς ελέγχους. Για τους εμβολιασμούς, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και ότι την επόμενη εβδομάδα θα λειτουργήσουν και τα υπόλοιπα κέντρα υγείας ως εμβολιαστικά κέντρα στο νησί μας, με το συνολικό αριθμό να ανέρχεται σε 73. Όσο έρχονται εμβόλια, τόσο θα ανοίγουν τα εμβολιαστικά κέντρα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα έλλειψης. Εφόσον όλα πάνε καλά, θα είμαστε σε θέση στις αρχές του καλοκαιριού να έχουμε εμβολιάσει το κρίσιμο ποσοστό αυτό του πληθυσμού που θα μας δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε αυτό το τείχος ανοσίας και θα δώσει τη δυνατότητα ιδιαίτερα στην Κρήτη να μπορέσει να ανοίξει την τουριστική της περίοδο. Όπως δήλωσε ο κ. Κοντοζαμάνης, έχουν διασφαλιστεί τα εμβόλια για το σύνολο του πληθυσμού, ενώ ερωτηθείς σε σχέση με την προτεραιότητα που δίνεται ακόμη και σε διοικητικό προσωπικό της 7ης ΥΠΕ, απάντησε. Προτεραιότητα, εδώ πέρα είχε το διοικητικό προσωπικό της ΥΠΕ να κάνει τον εμβολιασμό. Τις προτεραιότητες καθορίζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Το διοικητικό προσωπικό της ΥΠΕ και είναι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όλοι οι υγειονομικοί, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, εμβολιάστηκαν τα προτεραιότητα. Κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις με την Νότια Αφρική, η οποία διέκοψε τη χρήση του εμβολίου της AstraZeneca, καθώς αυτό, όπως διαπιστώθηκε, δεν προστατεύει τους συμμετέχοντες σε κλινικές δοκιμές από ήπια ή μέτρια ασθένεια, ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε ότι αναμένουν περισσότερα δεδομένα. Τα εμβόλια της AstraZeneca, γνωρίζετε όλοι, γιατί γίνανε και σχετικές δηλώσεις, θα γίνουν σε άτομα ηλικίας κάτω των 65 ετών. Περιμένουμε περισσότερα δεδομένα σε ό,τι αφορά την ηλιακή ομάδα άνω των 65. Επομένως, θα ξεκινήσουμε με τον πληθυσμό κάτω των 65.